Και έχουμε τον συνάδελφο Βασίλη Αναστασιάδη, ο κύριος Μηταράκης στις οθόνες μας. Βασίλη, ο λόγος εσένα για το ρεπορτάζ πρώτον. Καλό μεσημέρι, Χάρη. Ο υπουργός, ο κύριος Μηταράκης, είναι δίπλα μου. Ολοκληρώνει την περιοδία του σήμερα στις δομές της Βορείου Ελλάδος. Είναι εδώ, στη Νέα Καβάλα Κιλκής. Εντυπώσεις από την δομή εδώ. Πολύ διαφορετική εικόνα από πέρυσι. 500 λιγότεροι διαμένοντες. Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με τα νέα κοντέινερς. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας με τη νέα περίφραξη. Παραδώσαμε και το χώρο δίπλα που ήθελε η τοπική κοινωνία. Υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας και καλής λειτουργίας της δομής. Και τα ανταποδοτικά ωφέλη στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία, που είναι πολύ σημαντικά. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία, στηρίζουμε με ανταποδοτικά τέλη, στηρίζουμε χρηματοδοτώντας έργα υποδομής, η οποία χρειάζεται η περιοχή. Υπάρχει το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που καλύπτει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Λοιπόν, χθες βρεθήκατε Σέρες, Συντική και στα Διάβατα. Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε 40% λιγότερο κόσμο από ό,τι είχαμε πριν από 12 μήνες. Από τις 12 ανοιχτές δομές κλείσαμε 2 και πλέον θα έχουμε 10 ελεγχόμενες δομές στη Βόρεια Ελλάδα. Ανακτάμε τον έλεγχο του μεταναστευτικού και βελτιώνουμε τη σχέση μας με τις τοπικές κοινωνίες. Βασίλη, έχει επιστροφή ο κύριος Μηταράκης. Μας ακούει από το στούντιο. Ένα λεπτό. Ωραία. Ναι. Κύριε Μηταράκη, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη, από το στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ, το στούντιο των ειδήσεων στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σήμερα στείλατε ένα αυστηρότατο μήνυμα όσον αφορά το νέο δόγμα της χώρας μας για το μεταναστευτικό, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε. Δεν είμαστε πύλη για νέο μεταναστευτικό κύμα, είπατε. Το μήνυμα αυτό ήταν και προς Δυσμάς και προς Ανατολάς. Αφορούσε δηλαδή και την Τουρκία, αφορούσε και τις Βρυξέλλες. Από την 1η Μαρτίου του 2020, από εκείνη την ιστορική συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, όταν είχαμε δεχτεί την πίεση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από τη γείτονα χώρα, είπαμε ξεκάθαρα ότι η χώρα μας πλέον δεν θα αποτελεί πύλη εισόδου για την Ευρώπη. Από τότε έχουμε μειώσει τις ζωές κατά 85%. Είναι ένα μήνυμα προς όλους. Η Ελλάδα συνορεύει με ασφαλείς χώρες και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένας λόγος να δέχεται προσφυγικές ροές, οι οποίες στα προηγούμενα χρόνια οδηγήσαν στις επιπτώσεις που εμείς βιώσαμε και τελικά δημιουργήσαν ένα γενικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη. Η χώρα μας προστατεύει τα σύνορά της. Κύριε Μηταράκη, με γνώμονα τα όσα ζήσαμε, τα όσα δυσάρεστα ζήσαμε από αυτά που περιγράψατε, εξάγουμε και ένα ακόμη συμπέρασμα, ότι παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έδειξαν αλληλεγγύη, στέλνοντας δυνάμεις της Frontex, δίνοντας υλικοτεχνική υποδομή ενδεχομένως, δίνοντας επιπλέον κονδύλια για τη δημιουργία των δομών φιλοξενίας, έδειξαν μια διστακτικότητα, μια δυστοκία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται δικαίωση ποσόστοση σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό πώς το αντιμετωπίζει πλέον η Αθήνα? Η Ελλάδα ανήκει στη σκληρή γραμμή στο θέμα της προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων. Δεν ακολουθούμε το δόγμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του 2015 που έλεγε να έχουμε ροές στη χώρα μας, ευελπιστώντας ότι θα πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικότερα στην Ευρώπη δεν υπάρχει, και το έχω πει δυστυχώς, διάθεση για αλληλεγγύη. Στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της Μεσογείου πιέζουν για να υπάρχει ένας υποχρεωτικός μηχανισμός με την κατάσταση προσφύγων. Αλλά από εκεί και πέρα, ως Ευρώπη, δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του 2015. Το είπαν όλοι οι υπουργοί εσωτερικών στις Βρυξέλλες στην πρόσφατη συνεδρίαση με θέμα το Αφγανιστάν. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πλέον μαζικές ροές στην Ευρώπη. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Παρά το γεγονός ότι στείλατε και εσείς αυστηρό μήνυμα, έστειλε και ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, παρόμοιο μήνυμα στην Τουρκία. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει σύνεση από την Άγκυρα? Θα περιοριστεί ή θα αποκλειστεί κύμα προσφυγικό? Νομίζω ήταν πολύ θετική η συνομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο πρόσφατα, όπου πλέον έχουμε κοινά συμφέροντα στο να αποτρέψουμε ροές προς την Τουρκία και μετά προς την Ελλάδα. Νομίζω ότι η Ευρώπη γενικότερα κινείται σε μια κατεύθυνση στήριξης παροχής ανθρωπικής βοήθειας στο Αφγανιστάν και στήριξη των όμορων χωρών, για να μην υπάρξουν οι αιτίες για να υπάρξει μια νέα προσφυγική κρίση προς την Ευρώπη. Πιστεύω ότι με την Τουρκία μπορούμε να συνεργαστούμε στο μεταναστευτικό. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία.